Κοίτα που βγάζουν για την επίθεση τώρα αυτοί. Χωρίς όμως, χωρίς τον ξενοδόχο τον Τζανετόπουλο λογαριάζουν, χωρίς τον ξενοδόχο. Που τα κόβει όλα εκεί. Ξενοδοχεί ο Άνταμ. Αυτό είναι τώρα. Γεια σας, Τέκετ Σύριους. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περνάτε τη ζωή σας. Θέλει πιο εδώ. Πάμε να συγχρονίσουμε με το 1, με το 2, με το 3. Σε ακόμα ένα επεισόδιο, career. Και ξεκινάω και είμαι στο scouting και βλέπουν αυτοί, καταλαβαίνουν τι κάνω. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι είμαι κοντά σε μεταγραφική περίοδο. Το καταλαβαίνετε όλοι. Σας είχα ζητήσει να μου προτείνετε κάποιους παίχτες. Έκατσα εδώ τώρα, τους έχω σημειωμένους εδώ σε χαρτί. Είδα τα σχόλιά σας, τους έχω γράψει εδώ. Κίμιχ μου είπε ο άλλος, Μπας Ντόστ μου είπε ο άλλος, Σαρντάρας Μουν μου είπε ο άλλος, Λαουτάρο Μαρτίνες, Μπάρκο Εζεκιέλ, Μάδινσεν, Χουλς Χάουζερ. Διάφοροι. Έχω βάλει τους σκάουτερ μου να τους ψάχνουν, να δουν τι ψάρια πιάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι παίχτες. Και πάμε να κάνουμε μαζί, να εισέλθουμε σε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός FIFA career παιχνιδιού, που είναι οι μεταγραφές. Αρχικά όμως να σας δείξω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχω πετύχει, αν θα το έχω διαθέσιμο. Πάμε να μπούμε στο μενού πάνω, να κάνουμε redeem items. Εδώ λοιπόν, ειδικά αν έχετε παίξει και προηγούμενα FIFA με τον ίδιο κωδικό, με το ίδιο προφίλ ας πούμε, παίρνετε gifts για να τα εξαργυρώσετε ας πούμε. Κρατάει δηλαδή, σου λέει αφού είναι παλιός, θα το δώσουμε. Έχει εδώ focus training, δηλαδή κάνω προπόνηση σε ένα παίκτη και αυτός αυξάνει διπλάσια. Scout Future Star, μου στέλνει έναν μελλοντικό ενεργόμενο ταλέντο, αστέρι, στην ακαδημία μου. Έχει διάφορα. Edit player international manager offer. Και κάπου έχει αυτό το financial takeover. Ένας δισεκατομμυριούχος βλέπει την προσπάθειά μας, συγκινείται από αυτή την προσπάθεια και θέλει να συμβάλλει. Θα κάνω redeem αυτό το item. Άρα μπαίνουν μέσα εφοπλιστές, μπαίνουν τώρα, μπαίνουν άνθρωποι ισχυροί. Βοηθάνε τον Δημήτρη τον Μελισανίδη. Και έτσι αυξάνεται το budget, το οποίο ήταν γύρω στο 1 εκατομμύριο. Για να δω τώρα πόσο είναι. Είναι 1 εκατομμύριο. Άρα δεν έχουν βάλει τίποτα. Λες να βάλουν στην πορεία, θα δούμε. Θα δούμε, θα μάθουμε. Πάμε να δούμε όμως τις μεταγραφικές κινήσεις μέχρι τώρα. Είχα ζητήσει τον Μπόρχα Μαγιοράλ δανεικό από τη Real Madrid. Η Real Madrid ενέδωσε σε αυτό μου το αίτημα, ενέδωσε. Και έτσι ήρθε στην ΑΕΚ ένας επιθετικός σημαντικός, δανεικός μεν, αλλά θα με βοηθήσει. Έφυγε ο Βράνιας και ο Μπάρκας. Χρειαζόμουν αυτά τα χρήματα. Ήταν παίχτες οι οποίοι είναι άξιοι παίχτες στην πραγματική ζωή. Στο FIFA όμως εδώ στο career δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν τόσο όσο θα ήθελα. Και τα υπόλοιπα όλα τα θυμάστε. Λοιπόν, μπαίνω τώρα να δω αν έχουν συνεισφέρει τελικά αυτοί που επιχειρηματίες. Ακούμε και επιχειρηματίες δεν βλέπαμε. Για να δούμε. 40 εκατομμύρια! Βάλανε άλλα 39 σχεδόν! Βάλανε παιδιά, τα χώσανε τελικά. Δεν ήταν φήμες. Οπότε θα μπορέσουμε να κινηθούμε με τα γραφικά κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα. Κάποιοι ρωτάνε πώς μπορώ, λέει, να βρω παίχτες τον οποίο το συμβόλαιο λύγει εντός ενός έτους, όπως μας έχεις πει Μιχάλη. Πάμε στο Scout Instructions, δηλαδή στις οδηγίες προς τους σκάουτερ μας. Και λέμε first quality, δηλαδή να είναι καλός, του δίνω εδώ τη θέση που ψάχνω, δίνω τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει, την ηλικία και το contract. Εδώ είναι το συμβόλαιο, 0 έως 1, που σημαίνει ότι έχει το πολύ έναν ακόμη χρόνο να απομένει στο συμβόλαιό του. Πράγμα που σημαίνει πάλι, είναι εύκολο να το καταλάβετε, αλλά το εξηγώ, ότι το συμβόλαιό του λύγει μέσα στη χρονιά. Άρα αυτός ο παίκτης είναι πιο εύκολο να έρθει σε εσάς με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα αξίζει κανονικά, ή να τον κλείσετε από τώρα, από την χριστουγεννιάτικη περίοδο, για το επόμενο καλοκαίρι. Και θέλω να πάω να δω εδώ στο Transfer Hub αν έχω τέτοιους παίκτες. Πάμε λοιπόν στο Ροντρίγκο. Ένα παράδειγμα τώρα. Approach to sign. Κατευθείαν. Λύγει το συμβόλαιό του. Το φωνάζουμε, τον καλούμε στο γραφείο. Squad role. Important. Crucial θέλει. Crucial. Θέλει ένα χρόνο συμβόλαιο, εγώ θα τον πάω στα 2, ελπίζω να το δεχτεί. Ωραία, 2 τα δέχτηκε. Αντίστοιχα, ο Ρίγκι εδώ. Approach to sign, για να έρθει. Για να δούμε.
Crucial από την αρχή, εξ αρχής. Θα τα δώσω, δεν πάει τώρα να χεστεί. Πήρα δύο πολύ καλούς επιθετικούς που τους ήθελα, που τους χρειαζόμουν. Ακόμα ένας τέτοιος παίχτης είναι αυτός ο Baker. Εγώ θα κάνω delegate. Στην ουσία θα πω σε κάποιον άλλον να τα φτιάξει εδώ τα κόλπα όλα. Να κάνει την πρόταση. Να μην πω στη διαδικασία αυτή. Η οποία είναι κουραστική όσο να είναι, είναι κουραστική. Θα κάνω ακόμα κάτι. Θέλω να πάρω ακόμα έναν σκάουτερ. Υπάρχει κανένας καλός. Αυτός, 2 εκατομμύρια. Και θέλω μέσω αυτού να ψάξω να κάνω σκάουτινγκ κάποιους παίχτες που έχω εδώ. Που μου έχετε γράψει εσείς. Ένας είναι αυτός. Εδώ βλέπετε πως μπορείτε να ψάξετε και ένα συγκεκριμένο παίχτη. Γράφετε το όνομά του. Λαουτάρο Μαρτίνες είναι αυτός που μου είπατε. 920 δεν είναι για τον Βινίσιους, τα παίρνω. Να αδειάζω λίγο το roster, παιδιά, να έχετε κάνει στις προκοπήσεις. Αυτό δεν είναι... δεν γίνεται τώρα. Πάμε να δούμε λίγο και τα objectives της διοίκησης που μας έχει θέσει, αν τα πετυχαίνουμε ή όχι. Πετύχαμε αυτό το financial, να ανέβει η αξία της ομάδας 100% μέσα σε 3 σεζόν, στη δεύτερη μόλις σεζόν, μια μισή βασικά σεζόν, και το καταφέραμε. Εδώ, σε αυτό θέλουμε λίγο να έρθει κόσμο στο γήπεδο. Πώς θα πρέπει να κεντρήσουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Σημαντικό πολύ, στα κενά σας διαστήματα που δεν έχετε αγώνες, μην κάνετε απλά advance και προχωράτε. Βρείτε τον χρόνο να προπονήσετε κάποιους παίχτες. Των ακαδημιών ιδιαίτερα. Αν δεν μπορείτε, κάντε τα τουλάχιστον simulate. Αυτός, ας πούμε, εδώ. Θα πρέπει να προπονηθεί ο Μενέντες. Έχω δώσει δύο φορές στο συνεργάτη μου να κλείσει συμφωνίες και τα έχει κάνει σκατά. Σκατά τα έχει κάνει. Θα έπρεπε να είναι δύο παίχτες τώρα. Επολύθει ο Βινίσιους και για μια ακόμη φορά που δίνω στο συνεργάτη μου, μα την Παναγία, θα τον απολύσω το μαλάκα! Τρεις παίχτες παραπάνω, το μαλάκα! Θα τους είχα κλείσει εγώ. Να ασχολούμαι με όλα. Δεν μπορεί ένας άλλος να ασχοληθεί. Εκεί εγώ όλα. Ενός ανδρός αρχή θα γίνει αυτή η ομάδα. Ενός ανδρός αρχή! Θα γίνει. Όλα εγώ! Θα παίξω, θα πω μέσα, παίξω και μπάλα εν τέλει. Στο φινάλουμ, φινάλουμ. Για να δούμε ο Ζεκίλ Μπάρκο. Α, ναι. Καλώς, παιδιά. Μπράβο, καλή επιλογή. Καλή πρόταση, μπράβο. Ωραία, είναι ακριβώς αυτός, ρε. Πώς θα τον πάρω, ρε μαλάκες. Καλά μου, ορθώς μου τον προτείνατε. Πώς θα τον πάρω είναι το θέμα. Θα κάνω μια προσέγγιση. Α, ωραία, δεν μπορώ τώρα, λέει, έτσι κι αλλιώς. Θα τον προσεγγίσω εγώ αυτόν τον Baker. Θα τον προσεγγίσω εγώ. Αναγκαστικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά. Αφού ο άλλος θα κάνει σκατά όλη την ώρα. Πολλά ζητάει ρε ο μαλάκας, τι είναι αυτά. Τέλος πάντων, του τα έδωσα γιατί είναι ένας παίχτης που θα με βοηθήσει. Έτσι θέλει και στρατηγική, αλλά θέλει ρε παιδιά και άλλα πράγματα. Φεύγει και ο Ινταρεβίτς. Έπρεπε να τον ανανεώσω, λες. Αλλά αφού έχω καλύτερη τώρα σε αυτή τη θέση, μωρέ, δεν πειράζει. Επόμενη κίνησή μου πρέπει να είναι στα back. Δεξί, αριστερό, back. Εκεί έχω κενό μεγάλο, παιδιά. Για να δούμε, εδώ θα κρυθούν πολλά. Το δίνουν με 15.700 έναν παίχτη αξίας 17 εκατομμυρίων, ε. Θα δέχομαι. Θα τον πάρω, ρε, θα τον πάρω. Μου τον προτείνατε και τον πήρα. Μου τον προτείνατε, παιδιά, είναι από τους καλύτερους που μου έχετε προτείνει ποτέ. Μπράβο, στο φίλο που μου τον πρότεινε. Έφερα ακόμα έναν. Θα γίνει χαμός του χρόνου, θα μαλώνω για ποιος θα πρωτοπαίξει επίθεση. Αυτό το βλέπω εγώ. Αλλά τους χρειάζομαι. Εφτά εκατομμύρια, ναι ρε, θα το πληρώσω, άντε. Θα το πληρώσω αυτά να πάρω τον back το δεξί αυτό. Release cost είχε, λεφτά έχει ομάδα. Συνεισέφερα είναι, είπαμε, φίλοι του Δημήτρου του Μελισανίδη. Οπότε πάμε απλά να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε και αυτόν. Θα γίνουμε η ομάδα, θα γίνει η καινούργια ομάδα θα γίνει. Ο Μανολάς πήγε στην Bayern, ρε παιδιά, με 63 εκατομμύρια. Πω, άντε να τον πάρω μετά εγώ που τον ήθελα. Το αντίπαλον δέος του Σοκράτου Παπασταθόπουλου στην Dortmund έγινε.
8.900 παιδιά, επολύθη ο Τσόσιτς. Κρίμα, κρίμα, τον ήθελα. Αλλά 8.900 είναι αυτά. 8.900 είναι αυτά. Τελείωσε, έκλεισε η μεταγραφική αυτή περίοδος και πάμε να δούμε τι καταφέραμε. Πάμε να δούμε τι καταφέραμε. Επολύθη ο Τσόσιτς. Έφυγε ο Γκάλο ως ελεύθερος. Ήρθε ως ελεύθερος ο Ραντόχα. Χαφ, καλό χαφ, δημιουργικό χαφ. 81 overall. Έφυγε ο Τσιντόντας με 600 χιλιάρικα. Ήρθε ο Χακίμη με 2.750, ένας νέος δεξιός μπακ, πολλά υποσχόμενος, από φέτος θα τον έχω στην ομάδα. Ελεύθερος ο Ένριχ, 15.700, τόσα έδωσα όντως. Ωραία, πούστη, σαν μαλάκα στην πάτησα. Για τον Μαρτίνεθ, θα είναι και αυτός από φέτος στην ομάδα. Όπως θα είναι και ο Πάσλακ, δεξί μπακ. Έφυγε ο Αϊντάρεβιτς, ελεύθερος. Έφυγε ο Κυριακίδης ελεύθερος, ήρθε ελεύθερος ο Μπέικερ. Έφυγε ο Βινίσιος με 920, ήρθε ο Ροντρίγκο, ήρθε ο Ρίγκη. Αυτοί που λέω ήρθανε οι ελεύθεροι θα έρθουν το καλοκαίρι. Οπότε να παίξουμε και ένα ματσάκι, να δούμε λίγο και την ομάδα εδώ, να τη διαμορφώσω λίγο. Να δω ποιος θα ξεκινήσω τώρα, ποιος θα βάλω. World class 7 λεπτά, πάμε! Πάμε, γιατί σας κούρασα με τις μεταγραφές, μεταγραφές και αγώνα δεν βλέπετε, που αυτό θέλετε. Είδατε όμως ότι η ομάδα ενισχύεται. Μπόρχα Μαγιωράλ, τι έχει αριστερό πόδι, έχει αυτό τώρα, για να δω. Ένα τέτοιο και μέσα στο παιχνίδι, ένα τέτοιο. Πρώτο σκόρερ, ο Μπέιλι ρε παιδιά, ο Μπέιλις πρώτο σκόρερ στην κατηγορία. Σε ποιο να το έλεγα και να το πίστευε δηλαδή αυτό το πράγμα. Έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό, σας το λέω από τώρα να ξέρετε. Θα χάσω μάλλον όπως κάθε φορά γίνεται τώρα τελευταία. Ωραία, ξεκίνησε ο Μπέιλι, τρελιάθηκε ρε, πρώτη επίθεση ρε. Τι λέτε ρε παιδιά. Η καινούργια μου μεταγραφή ρε παιδιά, τον μπακ μου, το καινούργιο. Μπράβο, πολύ ήρεμα. Μπράβο, μπράβο, έτσι παιδιά, έτσι. Όχι λάθη όμως εκεί. Όχι λάθη, πάλι καλά, πώς τη γλίτωσα. Αφού πήγαινε ωραία η ομάδα, έκανε λάθος, το λάθος αυτό το τελευταία στιγμή, το λάθος. Ζαχαρίας εδώ θα... Πήγε να βγάλει τρελή μπαλιά. Καλή ήτανε. Καλή ήτανε. Μπόρχα Μαγιωράλ! Πάσλακ, βγάλε τι. Κάνε κάτι σωστό. Είδες τον Ζαχαρία. Καλό ήταν. Αυτός είδε κάποιον. Είδε κι αυτός. Όχι ρε. Άρε, ωραία δούλεψε η ομάδα, ωραία δούλεψε. Αυτός ο Χόρτα την παίρνει και την μπάλα, αλλά δεν τελειώνει σωστά τις φάσεις, γάμο του. Μου βάλε μια γκολάρα εκτός περιοχής την προηγούμενη φορά. Το συζητάμε, κάτι τέτοια τα κάνει. Χάνει τα εύκολα και βάζει τα δύσκολα. Ωραία, ποδιά. Αλλά είναι μαχητής ο Πάσλακ, αυτό θέλω. Παίχτες μαχητές. Μία, μπράβο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, παιδιά, μπράβο. Διάβασέ μου! Ναι! Ναι, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ο ορισμός του ποδοσφαίρου, ορισμός. Και τη σωστή επίθεση. Ναι! Φορτούνης κάθεται για τον Μπόρχα Μαγιωράλ, παιδιά. Μπράβο, ντεμπούτο με γκολ. Δανεικός μεν. Αλλά δεν πειράζει. Τον είχα και παλιά, τον έπαιρνα και σε παλιά FIFA αυτόν εδώ. Πάντα ήταν fair ελπίση, καλός παίχτης. Καθόμα θα μου το δώσει η Real μελλοντικά και ελεύθερο. Μπράβο, έτσι, ήρεμα. Μπράβο, παιδιά. Ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο, για πρώτη φορά μετά από καιρό. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και ένα στοιχείο του γεγονότος. Απόδειξε ότι βλέπουν ότι γίνονται μεταγραφές. Φοβούνται, σου λέει πρέπει να είμαστε καλοί. Αυτός που παίρνει, τρελαίνεται, παίρνει παίχτες. Σουτ! Κατάλαβες, φοβούνται. Σου λέει ότι θα έρθουν του χρόνου άλλοι τόσοι. Ήδη έχουν κλείσει. Κάτσε να είμαστε καλοί. Είναι σημαντικό αυτή η ψυχολογία του παίχτου. Αυτό είναι. Και μία, μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Ναι, Φορτούνης. Φορτούνης ο οποίος μου ζήτησε να μπει. Θα πνιγώ. Μου ζήτησε να μπει και το πίστευε. Πού είναι το σημαίακι, ρε. Στο σημαίακι πάμε. Πού πας, ρε. Ωραία, για σημαίακι πηγαίναμε αλλού πήγε. Παιδιά, τι ματσάρα, τι ωραίο παιχνίδι, τι ωραίο
καλά. Τι ωραία που παίζει η ομάδα μας, μπράβο. Ζαχαρίας τη μοίρασε. Πάλι όπως πρώτον, Ραφίνια έβγαλε μια σωστή πριν. Τώρα τι θα κάνει. Πάλι! Α! Ναι! 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 Παιδιά, μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο. Σημαίακι! Σημαίακι! Γρήγορα! Σημαίακι! 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 Προλαβαίνεις! Προλαβαίνεις! Σημαίακι! Όχι ρε! Όχι ρε! Μου κόψε το σημαίακι ρε παιδιά. Μπόρχα Μαγιωράλ, δεύτερο γκολ. Όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, όχι. Έγινε κακή τώρα, σαν να πιστέψαμε ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι εύκολα και παραδώσαμε τα όπλα. Λέμε εντάξει, όχι όμως. Παίζει σε γερμανικό πρωτάθλημα, πρέπει να παίζει με γερμανική ψυχολογία. Όσα βάλω, να σου ξεφτυλίσω, τέτοιο πρέπει να είναι η ψυχολογία σου. Γιατί είναι σκληροτράχυλοι οι Γερμανοί, οπότε γυρνάνε, τα γυρνάνε τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Με τραβάει και τι κάνει, και δεν το δίνεις. Τράβο τώρα χόρτα. Ου! Καλό. Το πίστεψες. Έχει, το πόδι του έχει από τέτοια απόσταση. Δεν είναι και Ρενάτο Σάντσεθ. Θυμάστε τι είχε γίνει στο προηγούμενο FIFA. Με τα σούτα έξω από την περιοχή του Ρενάτο. Φορτούνι δεν κάνει κάτι καλό. Διάβασε το σωστά. Άρε. Άρε. Ωρε. Και έφυγε τώρα αυτός. Ωρε και έφυγε. Έχει αριστερό πόδι. Καλή ήταν η σέντρα, καλή ήταν η σέντρα, καλή. Καλή ήταν η σέντρα, δεν πειράζει. Καλό, καλή, πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω το καλύτερο ημίχρονο της ομάδος. Αυτά τα δύο χρόνια που παλεύει και στη Γάμα και στη Β' Εθνική Γερμανίας. Τον είχα δει ότι φεύγει. Ωραία, τι τρίπλα έκανε ο Ραφίνια ρε παιδιά. Trying to pick out someone in the center. Άρε. Here's the shot from distance. Βάλε, βάλε. Άρε, βάλε ένα χέρι, ένα πόδι, κύριε. Out for a throw. Άρα, αυτές οι αλλαγές παιχνιδιού με τρελαίνουν. Με τρελαίνουν. Την μπάλα είναι αυτή, ρε, παιδιά. Την μπάλα είναι αυτή, ρε! Όχι, ρε, παιδιά. Και έγιναν απίστευτες πάσες, έτσι. Έγιναν, δηλαδή, σαν να παίζει Μπαρσελόνα τώρα, ένιωσα. Όχι, όχι, όχι. Πάλι καλά. Πάλι καλά που είναι χαλβάδες αυτοί. Θα είχα φάει το δεύτερο τώρα. Και θα ήταν άλλο μετά το. Άλλο παιχνίδι θα βλέπαμε μετά. Και άλλη αλλαγή παιχνιδιού, ρε παιδιά. Μπράβο. Αυτός ο Πάσλακ είναι πολύ καλός τελικά. Ίσως δεν χρειαζόταν και, το, και ο άλλος δεξιός μπακ. Τι παλιά είδα, ρε παιδιά. Μα βγει. Βγήκε κι όμως βγήκε. Ποιος είναι, έχω κάποιον εκεί. Πέναλτι ρε. Out έδωσε. Έκανα τρεις αλλαγές στο 63 και τις τρεις όλες. Να παίξουν τώρα το μάτς είναι κερδισμένο. Μπορώ νομίζω να το διαχειριστώ. Έβαλα τον Μαρτίνες μπροστά. Που ήταν τον Λαουτάρο Μαρτίνες πρόταση δική σας. Και τον έφερα στην ομάδα δίνοντας 17,5 νομίζω εκατομμύρια. Έβαλα δεξιά τον Χακίμι, ένα ακόμα δεξί μπακ που πήρα. Και έβαλα και τον Μάνταλο, ο οποίος πρέπει να παίζει εδώ, αφού δεν το βλέπουμε τον παιχταράθρο στην πραγματικότητα, τουλάχιστον το βλέπουμε στο FIFA. Πάμε τώρα. Ωραία, το σήκωσα. Να πω ότι δεν το σήκωσα στον αέρα. Να πω ότι δεν αξίζω την κίτρινη. Θα πω ψέματα. Του αρέσει αυτό να κάνει η αλλαγή παιχνιδιού, μάλλον. Άρα, Χακίμη, καλά βγήκε. Και ενώ εκεί πρέπει να το καλύψει ο Ζαχαρίας. Το κάλυψε με, και με το παραπάνω. Σουτ! Ωραία! Και γκολ! Και 750 κοινωνικό μέρισμα! Όλα! Όλα μαζί! Μαζί τύχαν όλα! Δίνουμε 750 ή παίρνουμε! Ο Χόρτα ρε παιδιά! Ο Χόρτα! Τα λέω, τάχει τα σουτ! Όχι, όχι, όχι! Ρε, έχουν χάσει τα άχαστα αυτοί. Πάλι καλά να λέω. Μαχητή Ζαχαρία, παιχταρά! Παιχταρά! Ω, το Μάνταλε! Φύγε, Ραφίνια, φύγε, φύγε, παιχταρά μου. Α, θα το έβαζε και...
Και ο Λαουτάρο Μαρτίνης, τον έχω γραμμένο εδώ, τον βλέπω. Δεν θυμάμαι πώς το λένε στο μικρό. Θα το έβαζε και ο Λαουτάρης, ρε παιδιά, με το λαούτο του. Με το λαούτο θα το έβαζε. Ακόμα μία αλλαγή παιχνιδιού, έχει γαμηθεί να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Γαμήθηκε σε αλλαγή παιχνιδιού αυτός. Ωραία, Ζαχαρίας, κύριε. Απροσπέλαστος, ρε παιδιά. Αυτή την μπάλα θέλω να βλέπω. Επιτέλους, τη βλέπω μετά από καιρό. Καλό σκορ. 5-1 νομίζω, γιατί έχασα το μέτρημα από ένα σημείο και μετά. Πάμε να παίξουμε για μια ομάδα η οποία με πλήγωσε στο παρελθόν, την Kaiserslautern. Και νομίζω ότι θέλω, βασικά δεν νομίζω, θέλω να είμαι αυτός που θα πάρει το αίμα του πίσω από αυτή την ομάδα. Ο Λιβάγια είναι τραυματίας, γι' αυτό και δεν παίζει. Θα βάλω Σιμόες στη θέση του Χόρτα. Και Άνταμ Τζανετόπουλος στη θέση του Τσιγκρίτσκι. Θα ξεκινήσω λίγο πιο επιθετικά και με πίεση ψηλά. Ωρα, τρίπλης ο Μαρτίνες! Η αλλαγή, μεταγραφή! Μου το πρότεινε τον Λαουτάρο! Λαούτι τρίντι και τίντιν. Λαουτιέρης! Ο Λαουτιέρης! Ο Μαρτίνες ο Λαουτιέρης, ρε παιδιά! Στο πρώτο λεπτό! Ο Λαουτιέρης, κοίτα κορ, πλήθος, κοίτα! Στο κορ κλάς, κοίτα τρίπλη, τι τους έκανε! Ρε! Πάμε! Θα το πληρώσουν οι πούστιδες! Προβλέψιμος ήσουν, ρε φίλε Ραφίνια εκεί! Κάντο λίγο καλύτερα, λίγο πιο δυνατά και κάνε κάτι άλλο. Σιμόες! Ωραία, παιδιά, ο Μπέιλι φτιάχνει όλο το μάτι της ομάδας. Όλο το παιχνίδι. Βγάλε σωστά. Ναι, Μάνταλος! Όχι! Όχι, ρε παιδιά, πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Μάνταλος ξανά στο κόρνερ. Ρε, με χτύπησε, ρε. Καλό μου Κιέλε. Καλό, πήγε να το γκρεμάσει κάτι, πήγε να κάνει έτσι περίτεχνο. Ο Άσπα να πάρει κεφαλιά από τον Τζανετόπουλο, ρε παιδιά. Μιλάμε για μαλάκα άνθρωπο, μιλάμε, δεν το καταλαβαίνει. Δοκιμάζει, χωρίς να υπάρχει λόγος. Μου τραυμάτισε τον Μπέιλι. Τέλος, ποιος είναι αυτό το αρχίδι. Και δεν έδωσε ούτε φάουλο άλλος, ο μαλάκας, ο γκριζομάλης, ο κολόγερος. Ούτε φάουλ. Μπράβο ρε Λαουτιέρη. Βγάλτε. Και τραυματίας θα σας το καρφώσει ρε μαλάκες. Και τραυματίας. Όχι ρε πούστη μου. Δεν βγήκε. Όχι ρε. Είδες άμα δεν ήταν τραυματίας τώρα θα το έχει βάλει αυτό. Μπράβο, Τζανετόπουλος, κύριε. Άνταμε, κύριε. Μπράβο, Ελβέντι, μπράβο, έτσι δυναμικά θέλω. Πάμε. Μπέιλι. Και τραυματίας, ρε μαλόκης! Πάλι το έχασε, τραυματίας. Βάλτο, ρε Μπέιλι. Βάλτο, ρε Μπέιλι! Ποιος είσαι! Αυσή είσαι! Από κόρνερ! Ποιος είσαι! Ο Μαρτίνες είσαι! Ποιο Τζουγανάκης είσαι, ποιος είσαι! Ο Λαουτάρο, ο Μαρτίνες! Ποιος είσαι, ο Χαρούλης! Ποιος είσαι! Ρε Λαουτάρο, παιχναρά! Ποιος ήταν αυτός που μου τον πρότεινε, ρε, τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ρε. Να μου αφήσει σχόλιο εδώ, να του βάλω καρδούλα, ρε. Μάνταλος, διάβασε το παιχνίδι, αγόρι μου. Καλό είναι! Με δεξί ήθελα, βέβαια. Μπράβο, ρε, Ελβέντι, παιχταρά. Τον είχα βρει αυτόν πρώτη χρονιά, παιδιά, γάμα εθνική τον είχα φέρει, δηλαδή. Τον πίστεψα. Τον έφερα και να πούμε δικαιώνει. Κι άλλα!
Θα έκανε το hat-trick ρε παιδιά ο Μαρτίνες. Ωραίος παίχτης είναι, ωραίος παίχτης είναι. Βγείτε, 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 βγείτε τώρα, βγείτε τώρα. Άμα την κλέψουμε εκεί είναι γκολ. Άμα δεν την κλέψουμε το φάγαμε τον γκολ. Δεν σου παγώ. Πάλι καλά. Πάλι καλά που έχω goalkeeper παιχταρά. Πάλι καλά. Όχι ρε, πέρασε πάνω από τον Τζανετόπουλο η μπάλα ρε παιδιά. Όχι ρε, στους 45 φάγα γκολ, με μειώσανε τα μπουρδέλα. Όχι ρε. Πάμε να το τελειώσουμε το μάτσο τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να το τελειώσουμε, να το ξεμπερδέψουμε. Άντε τώρα, γιατί πήραν αέρα αυτοί μου φαίνεται. Κοίτα που βγάζουν για την επίθεση τώρα αυτοί. Χωρίς όμως, χωρίς τον ξενοδόχο τον Τζανετόπουλο λογαριάζουν, χωρίς τον ξενοδόχο. Που τα κόβει όλα εκεί. Ξενοδοχεί ο Άνταμ. Αυτό είναι τώρα. Έφυγε ρε. Πάσλακ. Μία ωραία συντρούλα θέλουμε. Πολύ καλή και το Ζαχαρία! Και λέω ρε πούστη, δεν θα έχω δοκάρι! Άμα το κάρφω αυτό Ζαχαρία, παιδιά, βολέ! Ωρε, συνθέμελα. Γκρέμισμα, συνθέμελο, γκρέμισμα της Νέας Ιωνίας. Αύριο στα κανάλια θα το βλέπατε. Νέα Ιωνία Βόλου, εγκρεμίστε συνθέμελα. Αυτό θα βλέπατε. Τι λαμπάκια στο Βόλο και Μπέος και... και άλλα, όχι. Γκρέμισμα συνθέμελο της Νέας Ιωνίας. Αυτός θα ήταν ο τίτλος όλων των ειδήσεων, παντού. YouTuber, μαλάκας YouTuber, γκρέμισε στη θέμελα την Νέα Ιωνία γιατί έβαλε γκολ ο Ζαχαρίας. Αυτό θα λέγανε. Πάρε, η ομάδα παίζει μπάλα και δεν μπορεί να σκοράρει, ρε. Όχι. Λάθος, όχι τέτοιο λάθος. Όχι τέτοιο λάθος, ρε παιδιά. Όχι τέτοιο λάθος, ρε παιδιά. Ωου, καλό ήτανε. Ούτε offside είναι τώρα, άλλος τίποτα. Άρχισε η διαιτησία τα δικά της τώρα, να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Να πρωταγωνιστήσει, πάρτι! Πάρτι και φύγε, αααα! Άρε, πάρτι και φύγε κύριε, βάλε το σώμα σου ρε, καλά ρε. Μια καλή σέντρα θέλουμε. Πάρ' το ρε Μπέιλι, έλα ρε, κάτω καλά ρε αγόρι. Κάντο καλά ρε, πως θυμί εκεί. Ρε. Τι κάνει ο άλλος. Τι κάνει, τι νομίζεις, νομίζω ότι είναι ρε. Ρε θα την κλέψει κανείς του μαλάκα. Ωραία. Όχι ρε. Πέσαν τρεις μαλάκες πάνω μου ρε παιδιά. Μπράβο ρε Άνταμ, μπράβο. Όχι ρε που... Έλα, ανέβα, Ραφινία. Ναι. Ο Μπόρχα Μαγιοράλε, ρε παιδιά, ναι. Πάμε λίγο το σημαίακι να κάνουμε ένα. Μπράβο, αυτό. Μπράβο. Βάζουμε και τον Γιόχανσον μέσα στο μάνταλο για να τα κρατήσουμε τώρα ό,τι μπορούμε. Πάμε και παίζουμε και ultra defensive. Αυτό είναι, μπράβο. Η ομάδα δούλεψε, έχει τακτική, κέρδισε. Κι ας έχασε πολλές ευκαιρίες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και ένα μάτς κυπέλου. Quarter final. Προημιτελικός. Πάμε να παίξουμε και το προημιτελικό αυτόν του κυπέλου. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξεκινάω, θα σας θυμίζω τους λιγότερο καλούς. Ας πούμε τη δεύτερη εντεκάδα μου, κάπως έτσι. Με Εντίνιο μέσα, έτσι. Και Λιβάκια που επιστρέφει από τον τραυματισμό του. Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Με Δημήτρη Λιμιό μέσα. Πολύ ωραία σέντρα, παιδιά. Συγχαρητήρια. Άκου ήχο που έκανε. Εσύ τα βρήκε πάνω. Άμα περιμένω αυτοί να βάλουν γκολ, με κεφαλιά έξω από την περιοχή. Μπράβο ρε Ντίνο, τι παλιά έβγαλες αγόρι μου. Έλα Λόπες, ναι. Ανέβηκε το αριστερό μπακ, θέλω. Το ζητάω αυτό από ένα αριστερό μπακ. Ζητάω να ανεβαίνει. Αυτό και με κεφαλιά στο σημαίακι. Αυτό ζητάω από ένα αριστερό μπακ. Ένα από τα πράγματα που ζητάω δηλαδή. Με παλιά του Εντίνιο. Και ωραίο πλασέ, ψύχρεμο.
Κοίτα οι άλλοι σέντρες που βγάζουν, ρε παιδιά. Πάμε, μπράβο αγόρι μου, έλα συνεννόματε, πάμε. Πάμε. Ανέβηκε τον μπακ, ανέβηκε, αυτό που θέλω. Και μια καλή σέντρα θέλω. Καλή είναι! Ναι, άρε λιμιέ, βάλει το κεφάλι σου στα κόρνερ. Out δίνει ρε. Out δίνει ρε, άρε. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε Λάζαρε, φύγε. Την έχεις την μπάσα αυτή ρε, την έχεις ρε. Για τον Εντίνιο προτιμούσα. Δεν πειράζει, καλή ήταν κι αυτή. Προτιμούσα για τον Εντίνιο. Μία φορά κάναν καλή σέντρα ρε παιδιά, έφαγα γκολ ρε παιδιά. Μπράβο, καλά τη διάβασα. Λάζαρος, με φάουλ με κάνουν, άντε. Το δώσεις, θυμήθηκες να το δώσεις. Με τραβάει. Κάρτα είναι κανονικά. Σακάι, μαλάκα. Ξανά, αυτός ο Ανθής το δοκιμάζει το center back μου, ε. Ωραία, έφυγε ο Εντίνιο. Όχι ρε, ωραία, ζεμπεκιάρε. Ζεμπεκιάρε ο Εντίνιο, ρε. Όχι ρε, πήγε να κάνει προσπίση, τράβα το κύριε. Γέρασες ρε, Εντίνιο, για τέτοια κόλπα, γέρασες. Ωραία, λάθος εκεί. Ασυγχώρητο σχεδόν. Ασυγχώρητο, το είπα, ασυγχώρητο. Αυτά τα λάθη είναι ασυγχώρητα. Ασυγχώρητό μου παραστράτημα. Λάθος μου, μοιραίο και μεγάλο. Αυτό ήταν αυτό. Καλά, ο Τριζής όταν το έλεγε αυτό, ήταν η προσωποποίηση αυτού του λάθους που έγινε τώρα. Παραστράτημα, ασυγχώρητο. Δεν γίνεται έτσι. Κι άλλο, τρίτο. Και δεν στήχησε, ευτυχώς δεν στήχησε αυτό. Συγχωρήθη αυτό. Δεν ήταν ασυγχώρητο το παραστράτημα αυτό. Πώς το θυμήθηκα αυτό ρε παιδιά το τραγούδι τώρα πάλι. Τι σκάτα έχουμε στο κεφάλι μου και θυμάμαι κάτι περίεργα πράγματα πάντα. Φύγε, λιμιέ, φύγε. Φάουλ ρε, με σμπρώχνει ρε. Με σμπρώχνει ρε. Proper cup tie this, Alan Smith, the quarter final of the Deutsche Pokal and the second half underway. Πετάνε τις μπάλες έξω αυτοί με το που είδαν τις αλλαγές που γίνανε. Μπήκε ο Μόρχα Μαγιωράν στον Εντίνιο και ο Φορτούνης μπήκε στο Λιμνιό και θα πάει αριστερά ο Λιβάγια. Κάνει κάτι σωστό ρε Μόρχα. Άρε τι έβγαλε ρε! Τι έβγαλε ρε ο άλλος ρε! Τι έβγαλε ρε ο Έλουρος ρε. Τι χάνω ρε. Έλα ρε Μπόρχα, έλα ρε αγόρι μου τώρα, έλα. Πάει ώρα να τα βάλει με τον Άνταμ ρε παιδιά. Είναι και χαζοί αυτοί οι άνθρωποι ρε, δεν είναι και με κερδίζουν οι χαζοί τώρα. Έλα ρε Κώστα, έλα ρε Κώστα. Έλα ρε Φορτούνη αγόρι μου. Ναι ρε Φορτούνη αγόρι μου, ναι. Ναι. Αποκλέψιμο και αντεπίθεση, πάμε. Πάμε, άντε λίγο γάμο το κέρατο, άντε. Άντε. Άντε, κάνω μια αλλαγή τώρα που θα είναι. Όλη η ουσία θα είναι. Θα βγει ο Μιχάλης, ο συνωνόμονος. Και θα μπει ο Άγγελος ο Αργύρης. Εκεί στα χαφ. Δεν θα περνάει ούτε μίγα τώρα. Να το ξεκίνησε. Με σκότωσες βρε πούστη, Το κρίσιμο είναι το ποιος θα το εκτελέσει τώρα, ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτή. Εδώ μου λέει ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος, γιατί όχι. Πώς βγαίνει το βελάκι ρε. Το Λάζαρος και το έβαλε, εύκολα. Πώς βγαίνει το βελάκι, θυμίστε μου λίγο. Όπα, στο Λάισμαν πάει. Στο Λάισμαν πάει ρε. Τρόμαξα, νόμιζα θα χτυπήσει το Λάισμαν. Μπράβο ρε Λάζαρε. Το γυρίσαμε σε 2 λεπτά ρε παιδιά μέσα. 70 και 72. Το γυρίσαμε. Μπράβο. Ρε πούστε αυτά τα λάθη αυτά. Κράτα την μπάλα εκεί ρε πούστε μαλάκα Καπίνο. Να πεις τον Καπίνο βρίζω αυτό εγώ του είπα να κάνει πάσα. Ωραία τι ψυχραιμία είναι αυτή η Ολύμπια ρε Άνταμ. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία, λάθος δεύτερο του Καπίνο. Πάμε να βγάλουμε τώρα την αντεπίθεση στην πρέπουσα. Την πρέπουσα την αντεπίθεση, πάμε. Ανέβα Λάζαρε! Δεύρο έξω!
Δεύρω! Ένας εκεί, όχι ρε. Όχι ρε, ένας εκεί ρε παιδιά. Σέντρα κάνω, τάκλιν κάνει. Θα μου δώσει η κάρτα τώρα από το πουθενά. Στον Αλί Μπαμπά που έκανα φάουλ. Αργύρης. Την παλιά είδε ρε. Καλή ήτανε. Άρε για λίγο. Από σπόντα ρε παιδιά, από σπόντα. Πάλι καλά που ήταν offside. Τρόμαξε για λίγο. Δώστη, τον είχες δει να φεύγει, μπράβο. Είχες δει το λιβάκι να φεύγει, πέτα την μπροστά. Ωρα την τζίμπησε. Πριν κέρδισε το πέναλτι, τώρα δεν μπόρεσε. Εντάξει, δεν μπορείς πάντα να τα κερδίσεις αυτά. Μπράβο ρε Άγγελε, μπράβο, πάρε χώρο στο γήπεδο, μπράβο. Μπράβο, κράτα τη, όπως ξέρεις, μπράβο. Μοίρασέ τη, ωραίο. Ωρα, τι έκανε ο Γιώχανσον, σου ήταν αυτό που έκανε. Τι ξόφα ήταν αυτή ρε Γιώχανσον. Κάντο καλά ρε. Μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά. Έτσι θα κλείσει αυτό το επεισόδιο. Βλέπουμε ότι μετά παίζουμε, μάλλον... Έχει ομάδες εδώ, έχει. Είναι και Bayern και Borussia, μπορεί με μία από αυτές. Έτσι προχωράμε, σύντομα θα κάνουμε και το επόμενο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι. Και για περισσότερες μεταγραφές ίσως, και θα δούμε και για derby και για μη derby, για όλα. Πλέον το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω που το είδατε και αυτό το επεισόδιο. Έτσι με περίσσια υπομονή το παρακολουθήσατε και να κλείσω το βίντεο και μετέπειτα με μια ευκολία που... απαράμιλη ευκολία θα έλεγα, με απαράμιλη ευκολία να κλείσω και το Audacity εφόσον έγραφε. Αυτό μας νοιάζει πάντα. Αυτό, τίποτα άλλο. Γεια σας.